Τα αποκάλυψε όλα ο Πούτιν. Υπογράψαμε συνθήκη ειρήνης με το Κίεβο, αλλά την πέταξαν στα σκουπίδια. Ως μέρος μιας συνάντησης με μια ομάδα εκπροσώπων αφρικανικών χωρών, η οποία έλαβε χώρα στο παλάτι Κωνσταντινόφσκι της Αγίας Πετρούπολης, ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν παρουσίασε ένα προσχέδιο μιας συνθήκης ειρήνης με την Ουκρανία, στην οποία συμφώνησε και ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι. Η συνάντηση με τους Αφρικανούς εκπροσώπους έλαβε χώρα πίσω από κλειστές πόρτες και περιέλαμβανε συζητήσεις περί της ειρήνης στην Ουκρανία. Οι συμμετέχοντες περιλάμβαναν υψηλόβαθμους όπως τον Νότιο-Αφρικανό πρόεδρο Σίριλ Ραμαφόζα, τον Σενεγαλέζο πρόεδρο Μακίλ Σαλ, τον πρόεδρο των Κομόρων Οτμάν Γκαζαλή, τον πρόεδρο της Ζιμπάμπουε Χαϊκάιντε Χιτσιλέμα, τον Αιγύπτιο πρωθυπουργό Μουσταφά Ματμπουλή και εκπροσώπους από την Ουγκάντα και το Κονγκό. Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, ο Πούτιν τόνισε πως η Ρωσία ήταν πάντοτε ανοιχτή σε διαπραγματεύσεις. Σημείωσε πως μια σειρά από συναντήσεις μεταξύ αντιπροσώπων της Ρωσίας και της Ουκρανίας έλαβαν χώρα στην Τουρκία, όπου συζητήθηκαν μέτρα και συμφωνήθηκε το πλαίσιο αυτής της συμφωνίας. Αυτό το προσχέδιο συνθήκης υπογράφηκε από τον επικεφαλής της διαπραγματευτικής ομάδας του Κιέβου. Αποκαλείται Συνθήκη Μόνιμης Ουδετερότητας και Εγγυήσεων Ασφάλειας της Ουκρανίας. Υπάρχουν συνολικά 18 άρθρα, στα οποία έχουν προσαρτηθεί θέματα σχετικά με τις ένοπλες δυνάμεις και άλλους τομείς. Όλες οι συνθήκες, μέχρι και αναφορικά με τον στρατιωτικό εξοπλισμό και το προσωπικό των ενόπλων δυνάμεων, διευκρινίζονται με λεπτομέρεια, δήλωσε ο Πούτιν, δείχνοντας το έγγραφο στο κοινό. Ο πρόεδρος της Ρωσίας πρόσθεσε επίσης πως παρά το γεγονός πως η συμφωνία υπογράφηκε από την ομάδα που έστειλε το Κίεβο, μετά την απόσυρση των ρωσικών στρατευμάτων από το Κίεβο, οι Ουκρανικές αρχές το πέταξαν στο καλάθι της ιστορίας. Ένα πολύ πιθανό σενάριο είναι να διαφώνησε το ΝΑΤΟ και η ΗΠΑ με αυτή τη συνθήκη ειρήνης μεταξύ Κιέβου και Μόσχας, και ως αποτέλεσμα να έπεισε τον Ζελένσκι να αποσύρει την συμμετοχή του από αυτήν. Όπως και να έχει, μαθαίνουμε πως οι φήμες περί διαπραγματευτικών συναντήσεων Ουκρανών και Ρώσων στην Τουρκία ήταν αληθείς, πράγμα που επιβεβαιώνει τον ρόλο μεσολαβητή της Άγκυρας στην ενεξελίξη σύραξη. Αυτό ήταν το βίντεο. Αν σας άρεσε, μπορείτε να κάνετε εγγραφή στο κανάλι για να λαμβάνετε ειδοποίηση για κάθε νέο. Μην ξεχνάτε να μας κάνετε σχόλια με την άποψή σας.